Μετά από ένα δύσκολο καλοκαίρι με αλλεπάλληλα περιστατικά ακραία εξάντληση και εργοδοτική αυθαιρεσία, οι ξενοδοχοϊπάλληλοι επιχειρούν να αναζητήσουν λύσει ουσία για την επόμενη τουριστική σεζόν. Τα ανοιχτά ζητήματα πολλά και η αγωνία του μεγάλη, γι' αυτό και στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου του Ηρακλείου η συμμετοχή ήταν μαζική το επόμενο διάστημα, 14 Φεβρουαρίου, αρχίζουμε κινητοποιήσεις με συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη ΔΥΠΑ, στη Λεωφόρο Κνωσού, στην Περιφερειακή Διεύθυνση ΔΥΠΑ, στο πρώην ΟΑΕΔ. Εκεί λοιπόν θα απαιτήσουμε την επαναφορά του Ταμείου Ανεργίας Προμνημονία Επίπεδα, επίσης επαναφορά του ΕΦΑΠΑΞ, Λέμε επίσης ότι πρέπει να στελεχωθούν με ανθρώπινο δυναμικό όλες οι δημόσιες υπηρεσίες. Θε θεωρούμε η πλέον ρηγμένη ε ομάδα εργαζομένων, είμαστε οι εποχικά εργαζόμενοι ξενοδοχοϊπάλληλοι, που παλεύουμε για το αυτονόητο κάθε χρόνο. Καλούμαστε να ανταπεξέλθουμε στι υποχρεώσει μα για 12 μήνε, ε, δια... διαβιώνοντα εργασιακά 6 με 7 ο πιο κόσμο και με το Ταμείο Ενεργεία για 3 μήνε ή 80 μέρε τέλο πάντων το υπόλοιπο διάστημα. Ε, Εμεί έχουμε εξ αρχή ξεκαθαρίσει τη θέση μα ότι θα μαχόμαστε. Και θα προσπαθούμε για το καλύτερο δυνατόν. Ζητούν για μία ακόμα φορά την επιστροφή των βαρέων και ανθυγιεινών, όπω και την πεντάμινη κάλυψη του Ταμείου Ανεργία τον χειμώνα. Ετήματα που χρόνια τώρα μένουν στον αέρα, με αποτέλεσμα ο κλάδο να δοκιμάζεται και να συρρυκνώνεται αισθητά λόγω των σκληρών συνθήκων δουλεία. λέμε τόσο καιρό, δυστυχώ οι ε, φόβοι μα υποβεβαιωθήκαν πλέον και επίσημα. Μετά από έρευνα που έγινε σε συνεργασία με την ε, περιφέρεια. Κρήτης ένα μεγάλο ποσοστό δείχνει τις συνθήκες που επικρατούν στα ξενοδοχειακά και τουριστικά καταλήματα. Οι συνθήκες είναι πάρα πολύ κακές, το ποσοστό είναι, οι συνθήκες είναι άδειλες πάνω από 40%. Εμεί το γνωρίζαμε, αλλά δυστυχώ τώρα επιβεβαιώθηκε κιόλα. Στη διάρκεια τη γενική συνέλευση αποφασίστηκε η μάχη να δοθεί με κάθε μέσο προκειμένου οι εκκλήσει του να εισακουστούν. Για να μην επανειληφθούν και αυτό το καλοκαίρι καταστάσεις εργασιακού μεσαίωνα προειδοποιούν πω η κινητοποίηση του Φεβρουαρίου είναι μόνο η αρχή. Τα αιτήματά μα είναι ε, το βασικότερο έτοιμα ε, που επίγει τώρα του συνάδελφου Κανοχουπάλου ε, είναι η επέκταση του ταμείου όπω ήταν πριν, πριν, πριν η η επαναφορά του ΕΦΑΠΑΞ στην 20η αιτία, η στελέχωση και η επανένυξη επαναξεκίνηση, συγγνώμη, το, της σχολής τουριστικών επαγγελμάτων στο Κοκκίνι Χάνι.